Για χειρότερη τουριστική σεζόν σε σχέση με πέρυσι μιλούν οι καταστηματάρχες τουριστικών επιχειρήσεων στην καρδιά του Αυγούστου, τον μήνα των υψηλών προσδοκιών για την κορύφωση της τουριστικής κίνησης, που όμως αποδεικνύεται ο χειρότερος των τελευταίων ετών. Είναι πιο κάτω από πέρυσι, δεν είναι το ίδιο όπως πέρυσι, ήταν πιο καλή χρονιά. Υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά είναι μικρής αγοραστικού ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει ο πελάτης που θα σου αφήσει ένα σημαντικό ποσό. Νομίζω δεν πάει πάρα πολύ καλά. Είναι από τις χειρότερες χρονιές, όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, των τελευταίων χρόνων. Δύσκολος κόσμος και πιο λίγος και ποιοτικός. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλός όσο τα προηγούμενα χρόνια. Συγκριτικά με πέρυσι νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον ένα 20% κάτω. Και σε τζίρους και σε αύξηση κόσμου. Δηλαδή αυτό έχω εισπράξει μέχρι τώρα. Αν από τώρα και ύστερα αλλάξει κάτι, που λίγο δύσκολο. Μεγάλος ο αριθμός επισκεπτών με μικρό αγοραστικό ενδιαφέρον, με την πόλη του Ηρακλείου πάντως να μην υστερεί τόση τουριστική κίνηση συγκρίση άλλων τουριστικών περιοχών. Είναι πολύς κόσμος, λίγα λεφτά, εντάξει, θα δείξει. Στο τέλος τον ξέρουμε το γάμπρο. Συγκριτικά με πέρυσι είναι καλύτερα ή χειρότερα? Πιστεύω πως είναι χειρότερα. Θα δείξει. Τώρα είναι Αύγουστος, είναι υψηλή περίοδος. Όσο πάει και ανεβαίνει. Όχι, δεν έχουν λεφτά καθόλου. Ψάχνουν μέχρι και το να γλιτώσουν και το ευρώ. Έχουμε περισσότερες προσδοκίες, αλλά δεν έχουμε περισσότερο κόσμο. Αν δείτε κι εσείς εδώ έτσι τους τουρίστες που πάνε πάνω κάτω, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι κόσμος αυτός για μήνα Αύγουστο. Πολύ φιδωλή πάντως στις αγορές τους οι ξένοι επισκέπτες, πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς ακόμα και στα είδη των σουβενίρ, αναζητώντας την βέλτιστη τιμή στην οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν από αγαλματίδια του αρχαιοελληνικού πολιτισμού μέχρι τα αναμνηστικά μαγνητάκια.